Επί 12 χρόνια προσπαθούσε πάση θυσία να κρατήσει καλά κρυμμένα τα μυστικά της Νταϊάνας και του Καρόλ. Σήμερα τα καταγράφει σε ένα αποκαλυπτικό βιβλίο, το On Duty with the Queen, που κυκλοφορεί τον Οκτώβριο και αναμένεται να γίνει ανάρπαστο. Ο Ντίκι Άρπιμπου του πρικυκού ζευγαριού από το 1988 στο 2000 λέει πως ο γάμος τους ξεκίνησε από έρωτα και κατέληξε σε μια παράσταση. Μια κωμωδία που κούρασε την πριγκίπισσα και την οδήγησε στην αποστροφή και την απόγνωση. Όμως στην αρχή τουλάχιστον δεν ήταν έτσι. Ως βασιλικός ανταποκριτής είχε τύχει να δω πολλές φορές τον Κάρολ να μην μπορεί να πάρει τα χέρια του από την Νταϊάννα. Όσοι λένε πως δεν υπήρξαν ποτέ ερωτευμένοι δεν γνωρίζουν την αλήθεια. Αλλά στις αρχές της δεκαετίας του 90, 9 χρόνια μετά το γάμο τους, ήταν ξεκάθαρο ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον Άρπιτερ, ο γάμος ήταν εικονικός, υπήρχε για τη τηλεόραση και τα πρωτοσέλιδα. Το ζευγάρι ζούσε χωριστά και συναντούσε ο ένας τον άλλον μόνο στις δημόσιες εμφανίσεις τους. Εκείνη περνούσε όλη την ημέρα της στο παλάτι του Κένσιγκτον και εκείνο στο σπίτι του, στο Highgrove, γράφει ο Άρπιτερ. Ακόμα και αν είχε δουλειά στο Λονδίνο, φρόντιζε να επιστρέφει εκεί το ταχύτερο. Αν είχαν να κάνουν μια κοινή εμφάνιση, θα έρχονταν και θα έφευγαν μαζί. Αλλά στην επιστροφή έκαναν μια στάση στο St. James Palace, όπου ένα μάξι περίμενε τον πρίγκιπα για να το μεταφέρει στον προορισμό του. Στην ουσία έδιναν μια παράσταση. Εν τω μεταξύ, η πραγματική δράση ήταν αλλού, πίσω από τις κουρτίνες. Είχαν πληθεί που μιλούσαν για κρίση στο γάμο του Καρόλου και της Νταϊάννας, έκαναν την εμφάνισή της στη σκηνή και η Καμίλα Πάρκερ Μπόλς. Για την ακρίβεια, ξεφύτρωσε ευνηδιαστικά στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν ο Κάρολος με σπασμένο χέρι ένα σκληρό αγώνα πόλο. Φυσικά η εμφάνιση είναι μυστική. Σιγά σιγά το βάρος ενός γάμου στο οποίο ήμασταν τρεις από την αρχή, όπως θα δήλωνε αργότερα η Νταϊάννα, άρχισε να την κλονίζει. Το πρώτο της ξέσπασμα ήρθε κατά την προγραμματισμένη περιοδία του ζευγαριού στην Ινδία. Το 1980 ο πρίγκιπας Κάρολος είχε επισκεφθεί η Εργένης τότε το Τάζ Μαχάλ και είχε ορκιστεί να γυρίσει κάποτε με τη γυναίκα που θα αγαπούσε. Το 1992, 12 χρόνια αργότερα, επέστρεφε με την Νταϊάννα. Ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία να κάνει τις κακές γλώσσες που μιλούσαν για κρίση στο γάμο του να σιωπάσουν. Αντί γι' αυτό, εκείνος προτίμησε να απουσιάσει, προφασιζόμενος ότι είχε να δώσει μια ομιλία. Οι φωτογραφίες της πριγκίπισσας να κάθεται μόνη της στο παγκάκι μπροστά από το Τάζ Μαχάλ, το μνημείο σύμβολο της αγάπης, τρεις μέρες πριν από τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, έκαναν το γύρο του κόσμου. Πώς σας φάνηκε το μνημείο, ρώτησαν δημοσιογράφοι την Νταϊάννα. Εκείνη σώπασε ένα δευτερόλεπτο πριν απαντήσει. Ήταν μια θεραπευτική εμπειρία. Πολύ θεραπευτική. Τι εννοείτε, ήταν η επόμενη ερώτηση. Με την πριγκίπισσα να δίνει ακόμα μια πιο ενιγματική απάντηση. Σκεφτείτε το μόνοι σας. Η Νταϊάννα είχε μόλις δώσει στα μίντια την είδηση που περίμενε. Η συνέχεια γράφτηκε λίγες μέρες αργότερα στην Τζαϊπούρ μετά από άλλον έναν αγώνα πόλο. Ο Κάρολος κέρδισε και όλοι έδειχναν ευχαριστημένοι. Όλοι εκτός από την Νταϊάννα που είχε παραστεί στην εκδήλωση μετά από πιέσεις και έδειχνε ξεκάθαρα πως θα ευχόταν να βρίσκεται οπουδήποτε αλλού. Το αποκορύφωμα? Μετά τη βραβευσή του από τη γυναίκα του, ο πρίγκιπας γύρισε την πλάτη του και έφυγε, ξεχνώντας να τη φιλήσει. Αμέσως κατάλαβε την κάφα του και επέστρεψε, όμως η Νταϊάννα πεισμωμένη γύρισε το κεφάλι της στο πλάι και το περίφημο φιλί αντί για το μάγουλο προσγειώθηκε στο αυτί της. Ο Κάρολος είχε γελιοποιηθεί διεθνώς και ήταν έξαλλος, λέει ο Άρπιτερ. Όμως η πριγκίπισσα υπερασπίστηκε τον εαυτό της λέγοντας: «Δεν πρόκειται να του κάρω το χατήρι. Αν θέλει να με κοροϊδεύει με εκείνη τη γυναίκα, το αξίζει. Εγώ όμως δεν πρόκειται να κοροϊδεύω άλλο τον εαυτό μου και να γελάει ο κόσμος μαζί μου». Αυτή ήταν η αρχή του τέλους. Στο εξής, οι δυο τους θα στέκονταν μακριά ο ένας από τον άλλο, κάνοντας τα πάντα για να αποφύγουν ακόμα και την απλή οπτική επαφή. Θα ακολουθούσε το αποκαλυπτικό βιβλίο βιογραφία του Άντριου Μπόρτον, το σκάνδαλο των υποκλοπών των ερωτικών συνομιλιών της Νταϊάννα και το Καμίλα Γκέιτ. 10 μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, ο τότε πρωθυπουργός Τζον Μέιτζορ ανακοίνωσε στη Βουλή το φιλικό χωρισμό του πριγκιπικού ζευγαριού. Πόσα βιβλία και αν δεν έχουν βγει για την Νταϊάννα. Άπειρα. Για τη δράση της, τη φιλανθρωπική.